Σε έργα αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ, θα προχωρήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου. Το έργο, το οποίο εντάσσεται στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού, πρόκειται να υλοποιήσει εξ ολοκλήρου η εφορία αρχαιοτήτων Καβάλας, ενώ προβλέπει παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας του αρχαιολογικού χώρου. Η απόφαση αυτή αφορά την πράξη ένταξης του έργου που ετοίμαζε εδώ και 2 χρόνια η εφορία μας για τους Φιλίππους. Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου με την ενοποίησή του, με την κατάργηση του δρόμου, τη δημιουργία νέας δυτικής εισόδου, την ανασκαφική ενοποίηση του χώρου, ιδίως στην Εγνατία Οδό και στην Εμπορική Οδό υπάρχουν 2 σημεία τα οποία είναι άσκαφτα και δεν επιτρέπουν την ομαλή ροή των επισκεπτών. Επίσης, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται η ενοποίηση του αρχαίου δικτύου του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, κάτι που θα προσφέρει καλύτερη οπτική στους τουρίστες. Και μετά θα έχει την οπτική εικόνα της διέλευσης μέσα από τα κτίρια και τους δρόμους μιας αρχαίας πόλης χωρίς τις νεότερες επεμβάσεις.